Είναι και θέμα ψυχολογία στο ποδόσφαιρο. Και τι μιλάμε τώρα για 15 μέρες. Είναι σαν να βγαίνω εγώ με μία γκόμενα, να σου το πω έτσι απλά. Πρώτη μέρα, παίξει λίγο το παιχνιδάκι μπαλίτσα. Δεύτερη μέρα δεν ανάρχεται. Περίμενε, ρε παιδί μου. Λογικά πράγματα. Περίμενε, να σου πω. Δεύτερη μέρα με βλέπει εμένα έτσι μπρούκλι, ξέρεις έτσι αυτά. Σου λέει αυτός το φυσάει, είναι αεράτος γκόμενος. Λοιπόν, τρίτη μέρα απογειωνόμαστε. Μετά δεν θα θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Wanna Go Show. Εδώ παρέα όπως πάντα, με ποιον, με τον νούμερο 1 παρουσιαστή, Παπαδέλη Γιώργο. Και με τον βοηθό μου. Εντάξει. Παιδιά, έγινε λάθος, τυπογραφικό ένα, εντάξει το διορθώσουμε. Νούμερο 1 είμαι εγώ, νούμερο 2 είναι αυτός. Ποιος είναι ο νούμερο 1, εγώ είμαι ο special one, εντάξει. Για να ξεχωρίζουμε τους ρόλους τώρα, γιατί έχουμε γίνει όλοι τα ίδια αυτά. Έχει πολύ πράγμα σήμερα. Μπαλίτσα έχουμε, στιγμιότυπα έχουμε. Προγνωστικά έχουμε. Σας έχω καινούριο τρόπο πρόγνωσης προγνωστικών. Καλεσμένοι έχουμε. Εντάξει, η κοπέλα προσπαθεί να μας πει και εκείνη με τον τρόπο της ότι ξέρει ασχολείται με το ποδόσφαιρο, γιατί λέει ότι είναι Βραζιλία. Ραμόνα μου! Δεν είναι αυτή η Ραμόνα, ρε μπάζο, αυτή είναι. Συγγνώμη. Γεια σου, Ραμόνα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Με ξέρεις εμένα. Βεβαίως. Αυτό δεν το ξέρεις. Όχι. Όχι, βέβαια, πλάκα κάνουμε. Τέτοιο φτύσιμο. Όχι. Ραμόνα, κυρίες και κύριοι, Ραμόνα Παπαγιωάννου. Πολύ γνωστή ποδοσφαιρόφιλος. Αυτό. Και όχι μόνο. Για να μπορέσουμε να το πούμε. Και όχι μόνο. Ραμόνα, πες μας και κάτι άλλο για σένα. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρόφιλος. Ραμόνα και αθλήτρια. Μπορεί να μας πει. Φίλε, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Την ξέρουν οι ραδιοσκοπικοί με το ποδόσφαιρο. Είναι γνωστή. Κάπου λίγο έχω πει μια γνωμούλα εκεί πέρα. Και έχει άποψη, εντάξει. Με τι ασχολείσαι, Ραμόνα, τώρα θέλω να πει. Τώρα με τι ασχολείσαι. Τώρα με τι ασχολούμαι, τώρα είναι με την αθλητική δημοσιογραφία. Λοιπόν, ακούστε με, λοιπόν, σήμερα παιδιά έχουμε το μενού μας πέραν την καλεσμένη μας, η οποία ναι, είναι η Ραμόνα Παπαγιωάννου, η οποία θα είναι εδώ σήμερα στην εκπομπή μας, παρέα μας, να μας μιλήσει για την Αργεντινή που είναι η αγαπημένη της ομάδα. Έλα Ραμόνα, πάρε και το δωράκι σου. Αυτό είναι από μένα για σένα, επειδή ξέρω πόσο αγαπάς αυτήν την ομάδα. Έλα, έλα. Αυτό είναι το δωράκι σου. Για να είσαι εδώ, περίμενε, για να είσαι εδώ έτσι. Μπορώ να βγει μια φωτογραφία. Πώς σου πάει με τα μάτια σου. Πώς σου πάει. Πώς σου πάει. Δεν προσβάλλεσα. Αυτό είναι δώρο για... Παιδιά, βλέπετε, εμείς είχαμε όλη καλή διάθεση. Ευχαριστώ. Έχω πάρα πολλά ρούχα, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο? Δεν χωράνε τα ρούχα στην τουλάπα μου. Σοβαρά. Οριακά είμαι, οπότε. Εντάξει, αυτό κάπου χωράει. Δώσουμε καπαλού. Στον τοίχο, ας πούμε, γιατί. Στον τοίχο. Είναι μελλοντική παγκόσμια πρωταθλήτρια. Να σου εξηγήσω αυτό. Δεν σα τα πάνε καλά. Θα το φορά και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Α, το βρήκα! Είναι από αυτές τις μπλούζες που λίγο τη φορά στο σπίτι, μετά λίγο στον ύπνο και καταλήγει ξεσκονόπανο. Σωστά. Φορά, αγάπη μου, αυτή την μπλούζα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όχι, όχι, είναι από αυτές που καταλήγουν ξεσκονόπανο. Άκου να σου πω, τη φορά και μόνο που σε βλέπουν αρσενικοί, όποιο. Λένε θεά. Ναι, γιατί ήταν το θεά. Του Μαραντόνα, ήταν το χέρι του. Παραμονά. Με προβάλλεις, αυτό είναι το δώρο σου. Θα το κρατήσω. Ραμόνα λοιπόν, εντάξει, ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Από ό,τι κατάλαβα, ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Έτσι, με τι άλλο ασχολείσαι τώρα. Αθλητικά έχω σταματήσει το Στίβ, αλλά ήμουν πρωταθλήτρια στο Στίβ, εντάξει, οκ. Άσε να πάρει. Στου Ολυμπιακού αγώνε έχει πάει. Έχω πάει στου Ολυμπιακού αγώνε. Κατάντηση εκεί. Έχω κάνει τέτοια κατάντηση, έχω πάει στου Ολυμπιακού αγώνε. Τη Βραζιλία. Τι είναι στου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού αγώνε έχει πάει. Άρα του Ολυμπιακού δεν του βλέπω. Ολυμπιακού αγώνε είναι κάτι 4 χρόνια. Αυτό το πράγμα με τους πέντε κύκλους. Με τους πέντε κύκλους. Α, της Ολυμπιακής στο σήμα. Ποιος Ολυμπιακής, ρε Τούβλο. Ολυμπιακοί αγώνες. Κάτσε ρε φίλε, Ολυμπιακός ή Ολυμπιακή. Πες μου να βγάζουμε, μην νευριάσεις πάλι. Πού είναι το πρόβλημα. Κανένα. Και εμείς μιλάμε για Ολυμπιακούς αγώνες. Εγώ ρε και έτσι πάνε πήγε στου Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Ποιο Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν Παναθηναϊκοί αγώνε. Α, δεν υπάρχουν. Ναι. Μπάστε, λοιπόν. Θα παραγγείλουμε κάτι από τα McDonald's, ήρθε η ώρα γιατί. Θα παραγγείλω εγώ με το app. Α, σε δάμε να κάνω αφήσω εσένα πάλι, μου φέρει 50 ευρώ παραγγελία. Τι είναι το app. Τι κόλπανε αυτά, ρε. Είναι άπρε, φίλε. Είναι τεχνολογία, ρε. Πού ξέρει εσύ, ρε. Μπουρουτζόβλαχε, ρε. Μπουρουτζόβλαχε. Και εσύ. Ναι, βεβαίω. Τι βρει, ρε. Αυτού, ρε. Παραγωγή. Πού του έχετε βρει αυτού και του φέρνετε εδώ μέσα. Ναι, το μεταξύ ρωτάει παραγωγή και αυτό με φέρνει. Ναι, η άλλη μου κάνει με το ρολόι πάλι. Μου κάνει με το ρολόι, μου δείχνει η άλλη εντωμεταξύ. Πεινάει αυτή, τι θα κάνει, ρε. Τι σε ενοχλεί. Να παραγγείλω. Παραγγείλω, αγάπη μου, να παραγγείλω. Περίμενε μόνο γιατί τώρα. Το εγώ την έκανα την κίνηση, αλλά δεν το κατάλαβα. Τι γίνεται ρε φίλε, τι κάνει εδώ τώρα, λέει scoring win, scoring win, έλα να παίξουμε ρε, scoring win. Έλα να παίξουμε ρε βλάχο, να παραγγείλουμε θέλουμε. Scoring win, παίζεις, παίζεις και δεν πληρώνεις.
Παίξαμε τη Ραμόνα, να δούμε αν θα είναι τυχερή. Πάψε, έλα ρε Ραμόνα εδώ. Για να δούμε. Score and win. Ξέρεις τι σημαίνει score and win, ε? Όχι, τα αγγλικά μου είναι φτωχά. Επειδή τα αγγλικά μου είναι χειρότερα, γι' αυτό το λέω. Έλα, πάτα. Ήθελες να μιλήσουμε για ποδόσφαιρα και μούγκα. Άντε, να μιλήσουμε για φαγητό. Μούγκα. Λοιπόν, μούγκα. Παραλίγο η Αργεντινή σου να μείνει εκτός. Παραλίγο να μείνει η Αργεντινή σου. Δεν γίνεται να μείνει εκτός. Είναι γραφτό να το πάρει ο Θεός. Τέλος. Είναι γραφτό. Ποιος Μέση, ρε φίλε. Μου έχεις πρίξει, ρε φίλε, με το Μέση, ρε φίλε. Γελάει η άλλη επειδή είναι Βραζιλία. Και εσύ μαζί του είσαι. Τώρα τι θέλει να το πάρει ο Μέση. Ναι, γιατί δεν πρέπει να το πάρει. Φίλε μου, αυτό έχω ξαναπεί 500.000 φορές. Εντάξει, ο Μέση λογίζεται ένας καλός παίχτης. Ένας καλός παίχτης. Εντάξει. Παίχτης ηγέτης όμως δεν είναι. Άρα επομένως, τι κάνεις και μου πρίζεις να μην πω. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα για τον Μέση. Δεν είναι ηγέτης ο Μέση. Ρε, έκανε ένα σουτ, ρε, προχθές. Ρε, έκανε ένα σουτ. Αν το έκανε ο Ντι Μαρία. Με το χέρι θες να το βάλει τον κόλλο, ρε. Η Αργεντινή το έχει βάλει με το χέρι, αλήθεια. Ρε, παραμύθι. Ένα Θεό το έχει βάλει με το χέρι. Και βέβαια, μπράβο, κόλατο. Μαζί μου. Ναι, ρε, γιατί αυτό ήταν ηγέτης. Ρε, σηκώθηκε με το χέρι έτσι. Πάρτο και τον κάρβωσε. Τι νομίζετε, τι νομίζετε ότι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι παίζουν σαν αυτά εδώ που παίζουν. Γιατί μάλλον έχει μπερδευτεί με το Μέση για να μαθαίνει και ο κόσμο. Πρώτο σκόρερ της Αργεντινής όλων των εποχών. Σταμάτα να μιλήσω και μετά πεις. Κοίτα. Βλέπεις και σηκώνει και την κροθιά και έτσι μαγιά ρε φίλε. Αυτό είναι το 86. Όχι σαν το φλόρο, σαν το φλόρο δεν θα πάει. Τι πανηγυρίζεις ρε. Ρε το 86 θα φοράγανε εδώ πάνω το σορτσάκια. Του βάζουνε με διπλή σόλα παίζει. Με διπλή σόλα παίζει για να ψηλώνει. Ένας ήταν ο Αργεντίνος, ο οποίος όλη η Αργεντινή πίνει νερό στο όνομά του. Διέγκο παιδιά, δεν υπάρχει δεύτερος. Πήρε την Αργεντινή με ψέματα, πήρε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και Γερμανούς και Άγγλους και όποιον Βραζιλιά, όποιον έβρισκε τους άρωνε, μόνος του, παιδιά, μόνος του. Ο Μέση έπαιζε σε μια ομάδα η οποία είχε Τσάβι και Ινιέστα. Δύο ανθρώπους οι οποίοι καθαρίζαν το κέντρο. Λοιπόν, πήρανε παγκόσμιο πρωτάθλημα με την Ισπανία, πήρανε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Ισπανία, αυτά τα ξέρω, γιατί σας λέω, ήμουνα με την Ισπανία χρόνια. Δεν του είχετε πει τον βλέπει τηλεόραση να δείχνουν. Του το είχετε πει. Αυτό νομίζω τα λέει στο καφενείο τώρα. Πάμε σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το Μουντιάλ, εγώ είπα Αργεντινή. Αγγλία-Γερμανία τελικώς. Ραμόνα, εσύ τι πιστεύεις. Τι πιστεύω. Βάλε το συνέστημα. Γιατί ξέρω τι θα πεις. Όχι. Αυτό να πει ρε άνθρωπε. Θα πω η Γερμανία είναι άθλια. Κάτσε τώρα, κάτι είδα εδώ. Πω. Αυτά είναι ρε. Κοίτα εδώ αγόρινά μου. Κοίτα εδώ. Τι σου έχω. Ξέρεις τι είναι εδώ ε. Όχι. Ωε. Σοβαρά. Βρετανίδα στο μετρό. Βρετανίδα δεν ήταν. Μου υποσχέθηκες πριν εγώ. Ναι. Τα λέγαμε. Τα λέγαμε. Μόλις δει καμερούλα. Τούμπα. Μοιράζεις υποσχέσεις. Μου είπες ότι άμα το πάρει η Βραζιλία θα έρθει στην εκπομπή σας. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Την υποσχέθηκε. Κάτι είπα. Έτσι. Άρα πιστεύεις ότι το πάρει η Βραζιλία. Υποσχέθηκε, αλλά να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Υποσχέθηκε, αλλά επειδή ξέρετε δεν το πάρει η Βραζιλία. Α, γι' αυτό δεν υποσχέθηκε. Γι' αυτό δεν υποσχέθηκε. Του ασφαλού παίζει. Άσε να μα πει ποιο πιστεύει ότι το πάρει. Δυστυχώς. Θέλω η Βραζιλία, έχει την καλύτερη ομάδα, θεωρώ. Δυσκολεύομαι. Μην δυσκολεύεστε, ρε παιδιά. Σας είπα από την αρχή, η Αργεντινή θα το πάρει. Και η Αργεντινή έχει καλό σύνολο. Μην κουράζεστε. Αλλά δεν θέλω να το πάρει. Τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Η Αγγλία που λέει είναι loser. Δεν συζητάμε. Δεν υπάρχει Αγγλία. Η Αγγλία, μα την αφήσει μόνη σε έναν όμιλο, θα βγει τρίτη ούτε τετάρτη που είναι ξεχωριστή. Η Αγγλία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Αγγλία. Λοιπόν, δεν μου θα μου κάνει μια σύνοψη των ομίλων τα παιχνίδια για αυτά. Πώς θα είναι. Άκου να σου πω κάτι. Γιατί στα πρώτα παιχνίδια δεν μπορεί να καταλάβει τη ομάδα. Γαλλία πέρασε περίπατο. Και καλές εμφανίσεις. Καλή ομάδα. Να είμαστε ειλικρινείς, καλές εμφανίσεις. Αγγλία πέρασε περίπατο. Εντάξει. Αν και νομίζω. Περίπατο σχετικό. Είναι γιατί στο παιχνίδι με την Αμερική δεν ακούμπησε την μπάλα. Σκορδεύανε.
Δεν ήταν παιχνίδι αυτό. Το είδες εσύ στο Αγγλία, Αμερική. Δεν ζαλίστηκες. Για άλλους λόγους. Καλά, και ζαλίστηκα και με το παιχνίδι της Αργεντινής με τη Σαουδική Αραβία, ρε ομορφόπεδο εσύ. Ζαλίστηκα και με εκείνο. Ναι, αλλά είδα και μια ζωγραφιά από τον άλλον. Άσε που ζαλίστηκα και με πιάσε και το στομάχι. Στην Αγγλία τη μόνη ζωγραφιά που είδατε, σας έρθει σ' όγκλος. Γιατί έσυγε ο κόμπος, όσο δεν έμπαινε τον γκολ, έσυγε ο κόμπος. Και άδειαζε η τσέπη μου. Έσυγε ο κόμπος, άδειαζε η τσέπη μου. Ναι, αλλά εκεί που καίει η μπάλα όμως, σήκωσε το πόδι του άλλου, το έβαλε. Παραμύθα, μας έπιασε εκεί, παίξτε τον κύριο τον κοντό. Λοιπόν. Δεν το έβαλε. Δεν σας πλήρωσα, τι άλλο ήθελες. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Αγγλία πάει καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει η Αγγλία. Η Ισπανία έριξε πολύ καλά στοιχεία με τη Γερμανία, όμως φίλε στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Εκεί που χρειάστηκε δεν έριξε καλά στοιχεία. Στην Κωνσταντίνα ήταν σαν να παίζει με κόνους. Αν έβαζε κόνους, η Κωνσταντίνα ήταν. Δική μου είσαι εσύ, εσύ είσαι δική μου. Βραζιλία. Αναλόγω, Βραζιλία. Τώρα είμαστε Βραζιλία. Βραζιλία. Εγώ είμαι μαζί σου, Βραζιλία. Πω από την τελευταία εκπομπή. Θα την κάνω την ώρα που θα είναι τελικό. Live. Θα κάνουμε όλοι έτσι. Εσύ μη καλή, εδώ βγήκε. Θα φτάσουμε στην τελευταία εκπομπή. Πιστεύω θα έχουμε και επόμενη κομπή, γιατί δεν ξέρω ακόμα. Ξέρεις κάτι, γιατί εγώ ρώτησα. Ρώτησα. Το πεις και την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά είμαστε. Δεν ξέρω, μένα αυτά εδώ δεν με ανησυχούν όλα. Δεν σου φτιάξαν το στούντιο, ρε Μπουρουτζόβλα, και σου φτιάξαν το στούντιο. Πρέπει να δώσανε τουλάχιστον 500 ευρώ για όλα αυτά. Τουλάχιστον. 500 τι? Ευρώ. Καταρχάς είναι κίτρινο-μαύρο, κίτρινο-μαύρο. Δέσαμε, μια χαρά είναι το στούντιο. Ναι, το μόνο που μου αρέσει είναι το χρώμα, η αλήθεια είναι αυτή. Τι είναι για τα. Τίποτα, κάτι δικά μας. Κάτι συνεννοούμαστε, εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Αργείς εσύ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη. Λοιπόν, Βραζιλία με την Ελβετία. Στο παιχνίδι με την Ελβετία ήταν κακή. Πάρα πολύ κακή, ρε φίλε. Οι άλλοι τα ελβετικά τυριά δεν μπορεί να ακούσαν την μπάλα μεν, αλλά ρε φίλε και η Βραζιλία δεν έκανα τίποτα. Άστινα τώρα αυτήν εδώ. Ενίσταμε, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω να πηδήξουμε. Συνέχισε μετά, μα φύγει μόνο να πηδήξουμε. Να πηδήξουμε, μη μου τα λες εμένα. Ενίσταμε, αλλά πάμε παρακάτω. Καλό πολύ, ε. Λοιπόν, άιντε τώρα και μας. Για πες, για συνέχισε. Με κόβει τον ηρμό μου όμως, ε. Πάμε στην Πορτογαλία που προκρίθηκε. Πορτογαλία, παιδιά, που κλείνομαι. Χριστιανό. Υποκλίνομαι. Υπάρχει και μια άλλη τέτοια. Υποκλίνομαι. Πασά μου. Άρα η τζάμπα θα την έκανε. 200 χρονών θα φτάσει, θα το κάνουν άγαλμα και θα μπαίνει μέσα με μούμια. Μούμια θα είναι και θα μπαίνει μέσα ο Ρονάλντο μέσα. Ποια σκοράρει, ρε φίλε. Εχθές με το έβαλε προχθές. Με το τσουλούφι. Έκανε έτσι. Δεν το μέτρησε ο Ρονάλντο όμως, το χρέο στον άλλο. Και ακούμπησε το τσουλούφι. Και πα, μπαίνει μέσα, το κάρφωσε. Το χρέο στον Μπρούνο Φερνάντες όμως. Για τη στατιστική υπηρεσία το κάναμε αυτό για να μην βγει πρώτο. Α, ναι. Για να μην λέμε αλήθεια, δεν βρήκε μπάλα, αλλά. Εγώ ξέρω από μπάλα από αυτά που ξέρω. Ξέρω. Λοιπόν, για να συνέχισε, πες. Ο τερματοφύλακας θα την έπιανε αν δεν πήγαινε ο Ρονάλντο στη φάση. Εσύ ξέρεις την μπαλάκι είναι αυτό. Όχι. Δεν ξέρεις την μπαλάκι είναι αυτό. Θα σου πω μετά. Λοιπόν, θα συνεχίσει τώρα λοιπόν. Με τα πολλά για να δούμε τι γίνεται. Άρα πήγαμε. Γερμανία, μπαλάρα. Επί μου. Μην αρχίζει, ρε. Μην αρχίζει. Και η Γερμανία. Στο 14. Η Γερμανία το 14. Μάλλον έχει μείνει. Δεν έχει κερδίσει. Έχει μία νίκη στη φάση των ομίλων το 18 και τώρα. Από το 18 μέχρι τώρα οι τρεις νίκες. Ο χρόνος που σου πέραμε εδώ είναι συγκεκριμένος που θα μιλάς. Μα δεν μπορεί να ακούω βλακίες. Συγγνώμη κιόλας. Είδες που στα λέω μόνο. Είδες που στα λέω μόνο. Special One. Ότι λέει. Αχ, Special One ξεχάστηκα. Ορίστε. Κοίτα, άμα έχεις παραγωγή, λοιπόν, συνέχισε τώρα. Αν έχεις παραγωγή, φίλε, με. Να μην πω, έτσι κοίτα με κάμερες, με τηλεοράσεις, βίντεο wall. Το wall, μόνο wall έχουμε εδώ. Το βίντεο λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, μπορείς να συνεχίσεις λίγο. Λοιπόν, τελειώσαμε με τη Γερμανία που παίζει μπαλάρα. Ναι, συνέχισε παρακάτω. Πατάτε στην καρδιά την έχουμε από τα McDonald's. Λοιπόν, πάμε. Γερμανία, φίλε, μπαλάρα. Έπαιξε, μη μου πεις τώρα, με την Ιαπωνία έκανε 47 τελικές, έκανε άλλες δύο αντεπιθέσεις, έβαλε δύο γκολ, έχασε 2-1. Δεύτερο παιχνίδι με την Ισπανία, την πάτησε την Ισπανία, έκανε ο Μωράτα μία φάση, έβαλε ένα γκολ, σέβη και άλλη μία έκανε ένα σούτ στο υπερπέραν, okay, και άλλοι χάσανε τάχαστα. Πάμε και τη Γερμανία, σου κέρδισε και μετά εύκολα το πέρασε το επόμενο παιχνίδι, άρα πέρασε. Λοιπόν, Γερμανία μπαλάρα. Αγγλία είπαμε, Γαλλία είπαμε, Ισπανία είπαμε, Πορτογαλία είπαμε, Βραζιλία είπαμε, Αργεντινή. Δεν έχουν μυρωδιά οι άνθρωποι. Μυρωδιά από μπάλα. Δηλαδή, τους έβλεπα στα παιχνίδια και, έλεγα, και νόμιζα ότι βλέπω έτσι, την αότα τάβλων κάτω στην Καλυθέα. Ξέρεις εκεί, ξέρεις τα τάβλα που είναι. Ξέρω, έχω παίξει. Έχεις παίξει τα τάβλα. Για εκεί είσαι, μόνο για εκεί είσαι. Έχεις για παραπάνω. Έχει μόνο το πιθού, θα δώσει όλα στον πιθού. Έλα ρε, παίρνουμε ότι ξέρει να κλειτώ στην μπάλα. Έλα, προχώρα ρε. Για εδώ,
Άσε την Κυριακή. Τώρα είναι από το. Από τις μύρες που είναι από το κόλλο. Από το ένα από τα μαγκόλια. Μυρωδιές η Αργεντινή, μυρωδιά. Θα περάσουν από τον ομίλο, θα περάσουν από σπόντα. Ουρουάη. Άλλα παλτά που τους έλεγες ότι θα πάει τελικό, ότι τους έλεγες, τους παραμύθιαζες εκεί πέρα και έβλεπες, δεν ξέρω τι όνειρα, έβλεπες, πραγματικά δεν έχω, δεν μπορώ να καταλάβω. Το μόνο που έχει ο Ουρουάη είναι πολλά ου. Ουρουάη. Γελάει η Αλούδη. Είδε καλό. Κάτσε. Είδε καλό. Είδα και μερικά καλά που και που. Που και που είναι καλά. Που βγαίνει, ξέρεις, είναι τρώει. Όχι, αυτό ήταν καλό όμως. Για τη Γερμανία έχει μείνει στο Μουντιάλ του 2014. Μόνο να μας είχες μια σύνοψη για το Μουντιάλ, επειδή ασχολείσαι κιόλας, επειδή να μας πεις τι βλέπεις. Τώρα τους είχαν εντύπωση. Το πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας ήταν αρκετά καλό και επιθετικά η Βραζιλία είναι πολύ καλή. Αν την βρει. Με αυτή θα ξεκινήσω. Αν την βρουν όμως ομάδες με πολύ καλή επίθεση όπως είναι η Γαλλία, θα δυσκολευτεί πολύ πίσω. Δεν το πιστεύω. Όσο παγίνεται χειρότερα εδώ πέρα. Δεν το πιστεύω ότι έγινε τώρα, ρε παιδιά. Όσο παγίνεται χειρότερα. Δεν το πιστεύω ότι έγινε τώρα. Τι έγινε τώρα εδώ. Τα παλιά μεγαλεία του Παναθηναϊκού. Παιδάκι. Δεν το πιστεύω ότι έγινε τώρα. Έλα. Συνέχισε. Έλα με τον Παναθηναϊκό. Πάμε. Γαλλία πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα η Γαλλία και πολύ δυνατή, πολύ. Ταχύτητα. Έλα τώρα. Δεν θα πω τον άλλον, τον μάνατζερ, πρόεδρο, τεχνικό διευθυντή. Με τα γαλάζια μάτια και τα ξανά μαλλιά. Τεχνικό διευθυντή, πρόεδρο, μάνατζερ, προπονητή. Καταλάβαμε όλοι γιατί μόνο ποδοσφαιριστής δεν είναι, άσχετο το ταλέντο του. Ναι. Να μ' αρέσει ο Ζηρού πολύ. Καλώς φέτος, ναι. Όχι, σαν ποδοσφαιριστής. Του είχα πει εγώ ότι θα βγει πρώτος χώρος, γιατί με κοροϊδεύα. Ποιο ήταν ο Ζηρού, πολύ ωραίος. Τον είχα δώσει και πρώτο σκόρε. Λοιπόν. Έχουμε και είδηση ότι ο Μπενζεμά μπορεί να μπει στην επόμενη φάση. Υπάρχει την είδηση. Τη πληροφορία. Από μέσα. Πολύ μέσα από τη Γαλλία, όχι βέβαια. Αλλά λένε ότι μπορεί να πάει. Από το Ζηρού. Από το Ζηρού. Βέβαια. Βέβαια, το πάει στο Instagram. Τώρα εδώ σου λένε τη λέξη Μουντιάλ, δεν μου λέει τη λέξη Μουντιάλ. Ποιο μου λέει. Ένα Μουντιάλ μου έρχεται, φίλε μου, που έπαιξε η μεγάλη Ελλάδα. Ένα Μουντιάλ έρχεται. Με τον αείμνηστο που μου είπε προχθές ότι πέθανε και εγώ δεν το ζούσε. Τον Αλκέτα Παναγούλια. Τον για ποιο λόγο. Το θυμάμαι που, έλεγε, που μπήκε μέσα στα ποτήρια και έλεγε ρε μαχλά! Σούτα ρε! Σούτα μαχλά! Και φώναζε. Καθόντουσαν όλοι κοκαλωμένοι. Πασούλες, σούτρε! Αλέκος λέω, Αλκέτας Παναγούλιας. Λοιπόν, τότε που λες. Σου έχει μείνει, δηλαδή θυμάμαι, να πει κάτι άλλο. Να ξέρει γιατί θυμάμαι τον Μαραντόνα που σηκώθηκε. Μόλις μας έβαλε στην Ελλάδα, θυμάσαι. Στην Ελλάδα το βάλε. Λοιπόν, έτσι και τη φίλη στην κάμερα, ο Μαραντόνα το θυμάσαι. Ναι. Και μετά δεν ξανάπαιξε. Ναι. Φίλε, το θυμάσαι τη φάση που πήγε μπροστά στην κάμερα, ναι. Και φίλη στην κάμερα. Σου έχει μείνει αυτό το μουντιάλ. Αυτό το μουντιάλ μου έμεινε. Γιατί φίλη στην κάμερα Μαραντόνα. Ραμόνα, σαν δύο μουντιάλ σου έχει μείνει. 2002. Κορέα, Βραζιλία νικήτρια. Φαινόμενο. Έλα. Είναι και μικρή ηλικία. Έχω πρέπει να μου πει το 18 τι είναι. Το 18. Βέβαια, βέβαια. Τώρα πέρσι είναι πρώτο. Συνομήλικη, δεν είπαμε ότι είμαστε. Το 2002, ναι, ήταν και καλό μου τι άλλο. Αυτό μου είχε μείνει πολύ. Knockout φάση. Πάμε. Σας έχω. Πρώτος όμιλος, παιδιά. Μάλλον όχι, θα ξεκινήσουμε τον πρώτο όμιλο. Περνάει η Αγγλία. Συγγνώμη, η Ολλανδία. Σίγουρα, έτσι, είναι σίγουρα στην επόμενη φάση, πρώτη, 100%. Δεύτερος όμιλος, σίγουρα περνάει η Αγγλία, 100%. Εντάξει. Πες μου τώρα, αν διασταυρωθεί Ολλανδία, Αγγλία, που επειδή περνάνε και δύο πρώτοι δύσκολα, πιστεύεις ότι οι Ολλανδοί έχουν πιθανότητες με τους Άγγλους? Ναι, γιατί οι Άγγλοι δεν μου αρέσουν εμένα. Η Ολλανδία για να μείνει βέβαια δεύτερη, μόνο με θαύμα. Έτσι. Άρα το απορρίπτει με το σενάριο και αυτό. Δεν μου αρέσουν οι Άγγλοι σαν ομάδα, δεν ξέρω, δεν παίζουν. Δεν μ' αρέσουν. Σίγουρα Αργεντινή, νομίζω. Σίγουρα. Το σίγουρο δεν είναι και σίγουρο η Αργεντινή. Η Αργεντινή διασταυρώνεται με Γαλλία. Με Γαλλία αν δεν είναι τη δεύτερη. Και η Γαλλία έρθει πρώτη. Η Γαλλία έχει περάσει πρώτη. Αυτό λέω, αν η Αργεντινή έρθει δεύτερη. Που έχει πιθανότητα. Είναι μόνο ομάδα που μπορεί να αποκλείσει την Αργεντινή η Γαλλία, να ξέρεις. Άρχισαμε τα κοκοκό. Δεν είναι κοκοκό, σούπα. Είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να αποκλείσει. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει Αργεντινή και συνεχίζω. Αυτό είναι ο πρόλογο. Αυτά κάνει πάντα. Δεν είναι πρόλογο. Λέει κάτι και έχω πει ότι θα τον πάρει Αργεντινή και δεν αλλάζω άποψη. Είσαι εσύ. Εντάξει. Μόνο τη Γαλλία φοβάμαι πριν προσπαθήσει. Απογοήτευση του Μουντιάλ. Θέλω να ακούσω. Απογοήτευση του Μουντιάλ. Από τι μεγάλε ομάδε. Από τι μεγάλε, ναι, Κατάρ. Καναδά. Κατάρ. Σαουδική Αραβία. Όχι, Σαουδική Αραβία πάει καλά. Απογοήτευση. Κέρδισα. Έλα ρε, μιλάω μια φορά σοβαρά. Μιλάω σε εμάς ρε, την Αργεντινή ρε.
Να σου πω, μην το ξαναβάλεις στο πλάνο. Θα μιλήσω με την κοπέλα που ασχολείται με μπαλίτσα. Αγάπη μου, έλα. Ποια είναι η μπαλίτσα? Λοιπόν, Κατάρ. Σε σένα. Κατάρ. Ρε, απογοήτευση σου λέω τις μεγάλες ομάδες. Απογοήτευση τις μεγάλες ομάδες. Μεγάλες ομάδες μας μίλησες. Κωνσταρίκα. Μεγάλη απογοήτευση. Λοιπόν. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Δεν γίνεται να κάνω εκπομπή, λοιπόν. Για μεγάλες ομάδες δεν είπα να μιλήσουμε. Τι μεγάλες ομάδες. Φίλε μου, μεγάλες ομάδες ξέρεις ποιες. Ποδοσφαιρομάνα, το Κατάρ. Κατάρ, ποδοσφαιρομάνα, ορίστε. Πώς τη λένε οι άλλοι. Κωνσταρίκα. Ποδοσφαιρομάνα. Έχασε το πέναλτι ο απέκριστο. Λοιπόν. Θα το βάζω γκέκα του Κέλλορ Νάβα, θα πηγαίναμε στου 8. Η απογοήτευση είναι η Αυστραλή. Αν και προκρίθηκαν από του πιγκουίνου. Κερδίσαν του πιγκουίνου και ήρθαν. Έτσι, κερδίσαν του πιγκουίνου και ήρθαν. Αλλά απογοητεύσαν. Λοιπόν, απογοήτευση να σου πω και είναι. Κροατία. Έχει απογοητεύσει. Για μένα, παιδιά, έχει απογοητεύσει. Εγώ περίμενα την Κροατία πολύ πιο καλή. Λοιπόν, απογοήτευσε Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι loser, τα έχουμε πει. Δε. Ναι, αλλά και Βέλγιο και Κροατία είναι οι ομάδες. Ήταν οι μεγάλες ομάδες. Είναι η φουρνιά η οποία κλείνει σε αυτό το μουντιάλ. Είναι ομάδες, είναι σε ηλικία. Όχι, όχι. Είναι μεγάλα ομάδα. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι ομάδες, το ρόστερ που έχει, είναι το ρόστερ που έγραψε πολύ καλά παιχνίδια. Οι ομάδες σε ηλικία είναι πλέον. Όχι, ράσινο σου πήρε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν λέει αυτό, ρε. Τελείωσε το ρόστερ, σου κλείνει. Χαίρετε. Είναι η τελευταία του φουρνιά. Τελείωσε ό,τι ήταν να κάνουν. Ρε, το έκανα. Δεν είμαστε φούρνο εδώ. Φτάσανε στο πικ του, σου λέει, ρε, με μεγάλου παίχτε. Και ό,τι ήταν να κάνουν το κάνουν σε αυτό το μοντιάλ. Τέλο. Δεν μπορεί να. Τέλειω. Πώ πάει ο αγώνα. Ποιο αγώνα λέω. Ένα σου είπα γιατί είναι βραστό. Το ένα είναι βραστό. Το άλλο. Οχ. Οχ, το έσκασε το ένα. Οπ, το έσκασε το ένα. Έφυγε το ένα. Η Βραζιλία το έσκασε, παιδιά. Όχι, να το πάρει. Αέρα, έφυγε. Ξαφανίστηκε η Βραζιλία. Αέρα, έφυγε. Άκουσε για τελικό και για φαντελίτσες. Και το έσκασε και η Βραζιλία. Έφυγε η Βραζιλία. Σαν και σένα σε βλέπω. Σε βλέπω να τρέχεις. Λοιπόν. Τώρα στα Μουντιάλ, τώρα στους ομίλους είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Μην ξεχνάς. Πρώτη φορά γίνεται χειμώνα στο Μουντιάλ. Έρχονται από σερή παιχνίδια όλες οι ομάδες, οι παίχτες. Και με τον κορονοϊό και με αυτά δεν σταμάτησε τα προβλήματα. Εγώ θα σου πω ότι αυτό που λες, εγώ θα στο επιχειρηματολογήσω διαφορετικά. Άξι. Είναι στο top της φόρμας τους, στο top της φόρμας τους είναι, φίλε μου. Δεν είναι καμιά ομάδα στο top της φόρμας τους. Καμιά εθνική μέχρι. Είναι πολύ καλά τώρα. Καμία. Έχουν μάθει αυτή τη στιγμή που άλλες συνθήκες θα παίζαν Champions League τελευταία παιχνίδια, θα ήταν πάρα πολύ καλά. Για φίλο σου. Δεν βλέπω, εγώ δεν βλέπω ομάδα. Εγώ είδα τη Βραζιλία να κερδίζει στο πρώτο, στο δεύτερο δυσκολεύεται. Την Ολλανδία στο πρώτο να κερδίζει. Στο δεύτερο δυσκολεύεται. Δεν μπορεί να βρει ισορροπία. Οι ομάδες δεν έχουν ισορροπία ακόμα. Είναι δύσκολο. Ωραία. Λοιπόν. Και μην ξεχνάς, τα παιχνίδια είναι ένα παιχνίδι και. Νοέμβριος είναι και οι ομάδες είναι στο top. Champions League παίζανε μέχρι 31 του Οκτώβρη. Είναι ψόφιοι παίχτες. Δεν υπάρχει ψόφι. Ψόφι λέει. Και επιμένει κιόλα. Τι ψόφι ρε. Πρόπεξαν ένα μήνα μπάλα παίξανε. Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Ψόφι είναι ρε. Δηλαδή, καλά ρε, όταν παίζει τον Ιούνιο και έχουν κάνει ένα χρόνο ολόκληρο, τι είναι τότε εκεί. Και έχουν κάτσει και ένα μήνα πρόγραμμα. Πεθαμένοι. Έχουν κάτσει ρε. Πεθαμένοι και τσουκώνε. Ψόφι είναι λέμε ρε. Ρε Δεν βλέπεις ότι δεν μπορούν να τρέξουνε. Ποιοι. Όλαντε. Εγώ βλέπω τις μεγάλες ομάδες, τις μεγάλες ομάδες θα τρέχει η Γκάνα, πώς τη λένε οι άλλοι, οι Σενεγάλοι. Η Κωνσταρίκα, μόνο αυτοί τρέχουν. Η Ιαπωνία που κέρδισε τη Γερμανία. Η Κωνσταρίκα είναι βιδωμένη στο γήπεδο. Τους κυνηγάνε αυτούς, γι' αυτό τρέχουν. Εγώ βλέπω αυτές τις μεγάλες ομάδες να τρέχουν. Οι άλλες οι μικρές. Οι μικρές η Γερμανία, δηλαδή μικρή, η Αργεντινή μικρή, η Βραζιλία η μικρή. Δεν κάνουν, δεν δημιουργούν. Δεν ζουν και σε μικρές ομάδες όλοι. Πρώτο σκόρ εκτός από τις σχέσεις σου. Εκτός από τις σχέσεις. Ναι, πες μας, μην πιστεύεις. Νομίζω Εμπαπέ. Ναι, γιατί θα πάει και μακριά η Γαλλία, οπότε θεωρώ Εμπαπέ. Έχει ήδη. Μ' αρέσει που επιχειρηματολογεί. Ναι, το βλέπει. Αφού σου λέει, θα πάει μακριά, είναι ήδη με 3-4. Για Γαλλία θα πάει μακριά. Αυτοί δεν ξέρουν να πουλήσουν ένα άρωμα. Θα πάνε και μακριά. Μπαγκέτε μόνο. Θα πάνε και μακριά, έχει κάνει και πρόβλεψη. Και βλέπει και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εσύ λέγε. Και πρώτο σκόρε. Ζηρού. Εσύ, πρώτο σκόρε. Ένα ρε παιδιά μπορεί να βγει πρώτο σκόρε. Ένα. Δεν μπορεί να βγει άλλο. Ένα. Κριστιανό. Βέβαια, Κριστιανό Ρονάλντο. Ένα. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό θα πει πρώτο σκόρε. Ένα γκολ έχει βάλει. Ρε, κατάλαβε, σου λέω. Ρε, πέφτει σκουντουφλάι, πέφτει κάτω σκουντουφλάι και κάνει έτσι. Ότι πέφτει, πέφτει. Και βάζει γκολ αυτό. Γι' αυτό έλεγε πενάλντο. Τι πέφτει, λοιπόν, πέφτει. Άσε με τώρα. Ο άνθρωπος, το γκολ είναι γκολοράντο. Δεν λέγεται Ρονάλντο, γκολοράντο. Κατάλαβε. Εγώ πιστεύω Ζηρού. Έλα, πάρε, να τη φας. Πάρε να τη φας για τη συμμεροδιά. Λάς πιστεύω Ζηρού, ρε. Επειδή είναι η σχέση της. Όχι, επειδή βλέπω τις ομάδες προχωράνε, η Γαλλία θα προχωρήσει, μπορεί να φτάσει μέχρι μη τελικό. Τι νομίζεις, το Μουντιάλ, άμα βάλεις άλλα δύο γκολ, γίνεις πρώτος σκόρερ, όπως είναι.
Με 5-6 γκολ γίνει φρέσκο. Ο πέναλτι έχει ένα, το πέναλτι αυτό. Κάτσε να δούμε στο νοκάουτ τώρα. Περίμενε και θα βάλει κι άλλα, σου λέω. Περίμενε να δούμε στο νοκάουτ τώρα. Εκεί στα μεγάλα παιχνίδια θέλει μεγάλοι παίχτες. Στα μεγάλα παιχνίδια, όπου έφυγε η μπαλίτσα. Θέλω να μου πεις για έκπληξη κανονική, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις καμία μικρή ομάδα. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει. Όχι. Ό,τι έκπληξη θα είναι αυτή που θα περάσει από την πρώτη φάση των ομίλων, αν έχουμε καμία έκπληξη. Από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσω τα πράγματα, πάμε για φαβορί μόνο. Κοίτα, υπάρχει και. Έστω και φαβορί φανέλα. Δηλαδή, για μένα η Γερμανία δεν είναι φαβορί σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Αλλά η φανέλα είναι φανέλα, είναι φαβορί, είναι πάντα. Έχει τέσσερα, ναι, έχει τέσσερα Μουντιάλ. Περίμενε αλήθεια, δεν σ' αρέσει. Τι δεν μου άρεσε αυτό που είδαμε. Σ' άρεσε η Βραζιλία δηλαδή. Η Βραζιλία μου αρέσει πιο πολύ στο πρώτο. Πού σ' άρεσε η Βραζιλία, ρε. Τι έπαιξε η Βραζιλία, ρε. Την μπάλα έπαιξε η Βραζιλία. Η Γερμανία την μπάλα έπαιξε. Με τους ανάπηρους έπαιξε η Βραζιλία, ρε. Θέλω να με νευριάσετε με την κολοβραζιλία. Η Γερμανία έπαιξε μπάλα, ρε. Με την Ιαπωνία που χάσε. Είχε λέει 47 τελικές, αλλά έχασε από την Ιαπωνία. Η Γερμανία δεν μ' αρέσει αυτή. Το μόνο ωραίο. Ρε, η Γερμανία την πάτησε την Ισπανία, την πάτησε κάπου έτσι. Σαν το παιχνίδι στο κέντρο. Σαν τα δύο ομάδες ήταν στο παιχνίδι κέντρο. Μου λέει την Ιαπωνία την πάτησε, έκανε 47 τελικές. Mm. Την Ισπανία την πάτησε, έκανε 50 τελικές. Δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Δηλαδή, ρε, άμα κέρδισε, τι θα έκανε, του έλειωνε. Φαντάσου δηλαδή. Τι θα κάνει άμα πάρει μπρος. Έτσι, άμα πάρει μπρος. Και ξέρει η Γερμανία, ξέρει πότε παίζει καλά. Σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή με κάτι Βραζιλία είναι για ποια πλάκα του έχει. Θυμάσαι την. Όχι, αλήθεια έκλεγα. Αλήθεια έκλαιγα. Ναι, μετά τα τέσσερα ξανακλαίω πραγματικά. Τακ, έτσι έκανε. Τακ, τακ, τακ. Γι' αυτό κάθε ήττα της Γερμανίας είναι μια νίκη για το ποδόσφαιρο. Σάγια σου. Πρέπει να αρχίσουμε να κλείνουμε λιγάκι, μου φαίνεται, να πάμε να δούμε για ένα στιγμιότυπο έτσι κανένα γκολάκι και να επιστρέψουμε, παιδιά. Άντε. Και επιστρέφουμε από το διάλειμμά μας και βέβαια θα επιστρέφουμε από το διάλειμμά μας και τι σας έχω. Ανταποκριτή από την Πόχα. Πού είσαι ρε Βαγγέλη Κοντογουλίδη, πρώην ποδοσφαιριστής, παιδιά, τι παραγωγάρα είναι αυτή. Πρώην ποδοσφαιριστής και τον έχουμε ανταποκριτή στο Κατάρ. Τι άλλο θέλουμε ρε φίλε. Καλησπέρα από το Κατάρ. Έχει λίγο κρύο σήμερα, βρέχει λίγο. Στο Κατάρ ρε φίλε. Αλλά είμαστε καλά. Δεν με δουλεύει. Στο Κατάρ βρέχει και χιονίζει και κάνει κρύο. Είναι μπόρα μέσα της Ανατολής αυτή. Ρίχνει που και πού ρίχνει. Μπόρα λίγο μέσα της Ανατολής και πίσω έχει πεύκα. Μάλλον αυτό εδώ πρέπει να κάνει διακοπές και η παραγωγή πληρώνει η ανταποκριτή στο Κατάρ. Σε πληρώνουμε να πας στο Κατάρ. Δεν πιστεύω να έχεις πάει αλλού, ε. Τίποτα στο Μπάνσκο και τέτοια. Όχι, ρε, πιο Μπάνσκο, ρε. Κατάρ εδώ. Χαμός γίνεται. Να σου πω, McDonald's έχει εκεί. Μόνο στα McDonald's γίνεται το χαμός εδώ. Ναι. Τα άλλα όλα είναι άδεια. Εντάξει, άρα θα πάμε. Μπαλίτσα, βλέπεις, πήγες σε κανένα παιχνίδι, είδες κανένα παιχνίδι ή μου φαίνεται μας κοροϊδεύεις εδώ πέρα τώρα. Πήγα πρώτα σε ένα τοπικό να δω εδώ τι γίνεται, αν το επίπεδο τους είναι καλό. Και μετά πήγα και σε αγώνα Μουντιάλ. Αυτός εδώ είναι ίδιο με σένα. Από τα τάταβλα είναι και αυτός. Δεν πρέπει να έχει παίξει. Φίλε, και εσύ στο τοπικό έπαιζες όταν έπαιζες ποδόσφαιρο. Κοίταξε να δεις, από τις βάσεις βλέπεις αν το Μουντιάλ είναι καλό. Αν έχει επίπεδο στα αεραστεχνικά, το Μουντιάλ είναι καλό. Δηλαδή να υποθέτεις στο Κατάρ το τοπικό είναι καλό το επίπεδο, ε. Άκου. Το επίπεδο στο Κατάρ, στο τοπικό εδώ, ξεκινάει το παιχνίδι και δεν ξέρεις αν τελειώσει. Α, κατάλαβα, ναι, το πιάσα, ναι. Αυτό μ' άρεσε, είναι δική μας αυτή. Γιατί και στην Ελλάδα τα παιχνίδια του τοπικού ξεκινάνε, μάλλον στην Ελλάδα δεν ξεκινάνε καν. Πριν ξεκινήσουν, τα σταματάνε. Το τοπικό έχω παίξει πολλά χρόνια, κάτσε, χαλάρωσε. Πάντως εδώ, παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολλούς Ιταλούς. Πολύ Ιταλία εδώ. Φιλέ. Πάρα πολλούς Ιταλούς. Ιταλούς για ποιο λόγο Ιταλούς. Σας τα έλεγα εγώ την Ιταλία στο Μουντιάλ, τα έλεγα και με κοροϊδεύατε όλοι, με χλεβάζατε. Πρώτος αυτός εδώ. Να σου πω, ρε φίλε, σε στείλαμε σε άλλο παγκόσμιο πρωτάθλημα σένα. Στο Κατάρ είμαι, παιδιά, στο Κατάρ, δεν βλέπετε εδώ. Ξεραίλα. Θέλω να μου πεις κάτι βασικό. Ποδόσφαιρο πήγες, είδες ή κάνεις βόλτες έξω στην αυτή. Πάντως ελληνικά σου πει. Όχι, έχω δει παιχνίδια αρκετά. Ναι. Και τα τοπικά έχω δει και αρκετά παιχνίδια. Η διοργάνωση είναι καταπληκτική. Ναι. Απλά σήμερα έβγαλε λίγο. Έχει λίγο συννεφάκι, βρέχει. Εντάξει, ρε παιδιά, θα το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Α, μπορεί να είναι ψεύτικη βροχή. Αυτή η τεχνητήρια που έχουν φτιάξει. Που... Εντάξει, λέει η διοργάνωση είναι καταπληκτική. Έχω πάει και έχω δει όλα τα τοπικά. Ελά, να σου πω. Επίπεδο τοπικού είναι η διοργάνωση εκεί. Ρε, σου βγάλα... Κοντένερ, γήπεδα και τέτοια. Σου βγάλαμε εισιτήριο να μπει στο γήπεδο μέσα. Που βγάλανε κανονικά στου επίσημου. Να σου πω. Να το να. Πήγε στο γήπεδο που το έχουν φτιάξει με λέγκο με τουβλάκι, αυτό το συναρμολογούμενο. Όχι, παιδιά, εγώ έχω πάει σε αυτό που είναι τέτοιο, που είναι προκάτ. Α, εντάξει. Όλος υδροκατασκευή. Εντάξει, μια χαρά τότε. Φίλε μου, ποιες είναι οι πιο ωραίες. Πιο ωραίες γυναίκες ποιες είναι, πες μου. Οι πιο ωραίες γυναίκες είναι αυτές του Κατάρ, είπαμε. Αυτές εδώ είναι έτσι, βλέπεις μόνο τα μάτια. Ματάκια μου επικίνδυνα.
καταλαβαίνεις ότι η γυναίκα είναι πανέμορφη. Απ' έξω. Απ' έξω, ρε, αφού από μέσα δεν τη βλέπει. Εμπάσχετος, όπως και να έχει, επειδή μου ξεκίνησες τώρα, μου έχεις κάνει ανταπόκριση για γυναίκες, για τους Ιταλούς τουρίστες, για τα εστιατόρια, τα McDonald's. Θέλω να μου μιλήσεις και λίγο για Μουντιάλ. Ποιους βλέπεις να πηγαίνουν τελικό. Ποια θα πάει τελικό. Ναι. Τι λένε και εγώ στο Κατάρ. Εγώ πιστεύω θα η Βραζιλία και θα το πάρει. Έτσι, μπράβο. Να σου πω, έχεις τίποτα τραπέρια, έχετε συνεννοηθεί. Τα έχουμε πριν γύρω εδώ πέρα, τα είπαμε μεταξύ μας. Να σου πω, η μπάλα ξέρεις τι σχήμα έχει, ρε φίλε. Κανονικά, βέβαια. Ναι. Όπως την κρατάς εκεί. Κατάλαβες, φίλε Βαγγελάκη, τι συμβαίνει εδώ. Ήρθαν εδώ ο κύριος Βαρδάλας, έφερε την κυρία Ραμόνα από εδώ. Δήθεν ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο και δήθεν ότι είναι Βραζιλιάνα. Τώρα από πού είναι Βραζιλιάνα και τι. Αυτά τα φαντάζεται η κοπέλα. Είναι φαντασιόπλητο. Λοιπόν, έβαλε το μπλουζάκι εδώ το βραζιλιάνικο και καλά δήθεν. Κοντινά σε μένα πάλι. Αλλά εγώ για έναν λόγο μόνο παρακαλώ να το πάρει η Βραζιλία. Έναν μόνο. Ποιον. Ξέρεις ποιον. Μην τα λες. Ξέρεις ποιον. Θα έρθεις από το Κατάρ. Άμα μάθεις, θα έρθεις από το Κατάρ. Υποσχέθηκε η Ραμόνα ότι θα πανηγυρίσει όπως η Αγγλίδα λέει. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Βλέπεις, Ρομένος, έχεις στα λόγια μου. Αλλά και να το πάρεις από το Κατάρ μπροστά, θα σου βγάλουν ιστήρα να γυρίσεις. Τι ένα τσιγάρος δρόμος είναι. Καλά, τι είναι ένα τσιγάρος δρόμος, το ξέρουμε. Ειδικά το Κατάρ και δίπλα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα δεν είχε να μας πει τίποτα το Κατάρ αυτός. Βαγγέλη, οτιδήποτε άλλο. Βαγγέλη, ευχαριστούμε ρε. Προς η κούτα είναι. Εντάξει, Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Μπορείς να πάει να παίξεις με τα τουβλάκια εκεί στα γήπεδα τώρα, ρε. Πάω, θα έχετε και υλικό. Θα έχετε και υλικό σε λίγες μέρες. Όταν λες υλικό. Eyeliner. Από προπονήσεις, από τοπικά, από παντού. Γενικά το Κατάρ στα μαγαζιά. Κάνουμε ανταπόκριση εδώ, δεν είμαστε ούτε και ούτε. Εντάξει, την βροχή να προσέχεις μόνο, μη χαλάσεις το μαλλί. Αυτός το πήρε, αυτός έχει πάρει σοβαρά το ρόλο. Ρε, το έχεις πάρει σοβαρά το ρόλο εσύ. Βέβαια. Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, τι θες να κάνει καρακιοζηλίκια. Επαγγελματίας είναι. Με 15 ευρώ επαγγελματία. Γιατί σου παίρνει περισσότερα. Δεν έχουμε μιλήσει όμως. Βαγγέλη, έλα παιδιά, κόφτε. Κόφτε παραγωγή. Έλα, ρίχτε. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Βαγγέλη, να είσαι καλά, έχει πανεμβολές, θα τα πούμε, ρε. Εντάξει, τι έγινε με την παραγγελία. Πού είναι ο. Περιμέναμε το σύνολο την παραγγελία. Θα πάμε, μου πείτε, θα πάτε Ραμόνα, έλα. Έτσι, έτσι υποσχέθηκε. Και δώρα έχει ό,τι θέλει. Όλα τα πάντα. Πού είναι αυτά. Στα παρήγγυλα. Α, είναι αυτό. Προς το παρόν ένα δώρο μου και του δώσει και πέρα μια μπλούζα ο Θεός να την κάνει. Η μπλούζα αυτή είναι τιμημένη, έτσι. Την έχει φορέσει ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Ο Πελέ δεν φορέσει. Παλέρμο. Το Πελέ ήταν ηθοποιός, ρε. Καλά. Έπαιζε σε μια σειρά. Κοίτα εδώ. Κοίτα παιχταράδες. Παιδιά, κάντε κοντινό. Κοίτα παιχταράδες που είναι ο φάρης της Εθνικής Αργεντινής. Παιδιά, κάντε κοντινό να δείτε. Έτσι για να δεις τη φανέλα σου κάναμε δώρο. Κοίτα παιχταράδες. Κοίτα ποιοι την έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα. Κοίτα. Ποιος είναι αυτός. Κοίτα. Το ξέρεις. Κοίτα. Δεν το ξέρει, εντάξει, δεν πρέπει να το ξέρει. Γελάει, αλλά. Ορίστε, βρήκαμε παιχταρά. Ποιο είναι. Πελετιέρι, ναι. Πελετιέρι. Κοίτα, ποιοι παίξουν φορές φανέλες της Εθνικής Αργεντινής. Κοίτα. Ινσούα, ρε. Ινσούα. Κοίτα τιμή που σου κάνω. Σαμπάολι. 15 παιχνίδια, 16 ήττες. Ινσούα. Καντέρο, ούτε συμμετοχή. Έλα, πες μου. Η Αργεντινή εδώ πέρα είναι σε όλα τους μεγαλύτερους. Τι νομίζεις, σου κάναμε τυχαίο δωρό. Ινσούα. Είδες ποιοι έχουν ιδρώσει αυτή τη φανέλα. Αυτό το κρατήσω εδώ. Αυτό δεν είναι και πόστα. Είδες ποιοι έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα, είδες. Καντέρο, τι νομίζεις. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ πέρα. Του μοιάζω τελικά. Ναι, άμπαλοι είστε και οι δύο, δεν έχετε πάθει με το άπλο. Πρέπει να έχω τελικά, έχω αυτή την ποδοσφαιρική στόφα, ρε φίλε. Δεν έχω αυτή την ποδοσφαιρική. Έχω αυτή την ποδοσφαιρική στόφα. Εδώ ρε παιδιά, το μεγαλύτερο center force στην Εθνική Αργεντινή εδώ. Τρία πέναλτι σε 10 λεπτά έχασε ένα παιχνίδι. Και τη κάνουμε δώρο τέτοια φανέλα και δεν τη θέλει. Δηλαδή, τι άλλο θέλει. Φίλε, κοίτα να σου κάτι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, αν έχει προσέξει, είναι ανοιχτά τα πόδια του. Έτσι, περπατάνε δηλαδή έτσι και είναι ανοιχτά τα πόδια του. Δεν ξέρει από τι ρε. Λοιπόν, ξέρει τι, κι εγώ έτσι, γι' αυτό ξέρω. Πριν ήμουν γεννημένο ποδοσφαιριστής. Εσύ. Ναι. Αφού τα πόδια μου δεν κλείνουν εμένα. Εσύ γεννήθηκε με μπάλα στην κοιλιά, ρε. Θα πάμε διάλειμμα. Ήρθε! Έλα ρε, πού είναι. Καθίστε ρε. Έλα, πού είναι όλοι, ρε. Ο Τρισαλή ήρθε σήμερα. Έλα, τι χρωστάμε. Πλήρωσε. Έλα. Πλήρωσε.
Έλα. Άντε ρε, μιλάμε την προηγούμενη φορά με αφήσατε απένταρο. Α, και μου είπατε να έρθω να φάμε και πληρώνω. Τόσα χρόνια φίλε και με αφήνεις έτσι. Έλα. Εγώ. Και τα αρέσει τα δικά σου. Γιατί δεν, εδώ πέρα δεν θα δεις. Θυμάσαι που σου είπα ότι ο φιλαράκος σου θα σε δαγκώσει. Θα θυμάσαι. Εγώ στόπα. Τελικά εγώ ζημιωμένη βγήκα. Τώρα με εκθέτει. Τώρα με εκθέτει, αλλά σου μου φέρει πέρα, και δώρο. Πέραν ότι πλήρωσε για την εκπομπή, πλήρωσε και το φαγητό. Τώρα μία φορά έτυχε επειδή είχα κάρτα, ρε. Τι κάρτα. Είχα κάρτα, δεν τι, είχε μηχανάκι πάνω. Φέρε το POS, φέρε το 50 και έχει κάρτα. Α το φύγε, ρε, τρισαλή, φύγε. Λοιπόν, α πω, κοίτα, εγώ σου κάνει και δώρο, έτσι, άνοιξε δε. Για να δει. Ναι, για να δει πώ ξηγείαμε εγώ, ε. Τι δώρο, τι σου κάνει. Δεν κάνω δώρο. Τι δώρο. Κοίτα. Μπέργκερ. Κοίτα. Δώρο μπέργκερ. Α, πολύ πλούσιο αυτό το δώρο. Δώρο μπέργκερ. Περίμενε. Αυτό τι είναι αυτό. Κοίτα δώρο που σου έκανα. Λοιπόν, άστα αυτά εδώ, έχει πάρει το ποτηράκι, πολύ σου είναι. Έλα. Έλα, σε φέραμε στην εκπομπή, θες και φαγητό. Έλα. Δεν πειράζει. Πάρ το ποτήρι, στο φαγητό δικό μου. Πράσινο, Βραζιλία. Κοίτα εδώ. Είδες πως το σκέφτηκα. Πράσινα, μπλε, κίτρινα, όλα δείχνουν Βραζιλία εδώ πέρα. Κοίτα, να σου πω κάτι, δεν σου πάει, αγαπώ. Ταιριάζει σε μένα καλύτερα το ποτηράκι. Όχι, ρε, είναι το δώρο της. Ρε, ποιο δώρο, ρε, που θέλει και δώρο, ρε. Άσε με τώρα, τη φέρες εδώ πέρα, δεν την ξέρει κανένας. Δεν με βριάζεις τώρα. Πήγες και έδωσες τόσο σκαρμό λεφτά. Τα έδωσε η κοπέλα, πειράζει. Για να πάρουμε το ποτήρι. Δεν έχω, ρε. Πάρα με εκθέσεις τώρα. Μαζί από το κάνω συλλογή, ρε. Δεν ξέρω χρόνια, πάρα με εκθέσεις. Θα τη θες πάλι σε εκπομπή και δεν μας έρχεται να μας κυνηγήσει. Λοιπόν. Δεν μας έχει μείνει κανείς. Ραμόνα μου δεν το θέλεις, μου πες έτσι, μου πες. Όχι. Εντάξει, όχι. Ραμόνα, Ελλάδα. Θα πάρω τις πάρ το φαγητό μου από τα McDonald's, Ραμόνα. Εγώ θα πάρω την καλύτερη πατάτες. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε, γιατί είναι η ώρα που πρέπει να τα φάμε. Έχει κόψει. Παίζει βιολί σου, λέω το στομάχι μου. Σοβαρά, γιατί ξεκίνησε το βιολί. Μα χαλάει. Παιδιά, έλα. Το κλείνουμε το κατάστημα, τέλειωσε σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι καταλάβατε, πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να πάμε σπίτι μας να φάμε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα σε ένα ακόμα. Πώς θα είναι την εκπομπή. Είπαμε, ρε φίλε, είπαμε. One go show. Σε ένα ακόμα από αυτό και εντάξει. Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη, άμα είναι. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, την άλλη Πέμπτη.